Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Στέλλα Βαλαβάνη, είναι εκπρόσωπος τύπου της Ανώτατης Ομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής. Καλό μεσημέρι, κυρία Βαλαβάνη, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, αν και δεν ξεκίνησε καλά για τα μαθητούδια μας. Και για την υπηρεσιακή κυβέρνηση των υπηρεσιακών υπουργείων. Κοιτάξτε, να δείτε, φαίνεται και άλλη μια φορά ότι τα παιδιά μας τα βλέπουν σαν πειραματόζωα. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε πολλές καταγγελίες, μεγάλη αγωνία και από τους γονείς, αλλά πολύ περισσότερο για τους ίδιους τους μαθητές. Τα νεύρα τους είναι, επιτρέψτε μου, τσατάλια, στο κόκκινο είναι στα κάγκελα. Έτσι όπως το λέτε, είναι η πλατφόρμα Σευνόταν, έπεσε με αποτέλεσμα σε πάρα πολλά σχολεία. Πάρα πολλά σχολεία, δηλαδή μέχρι πριν λίγο στη Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά, από ό,τι μου ενημερώναν, δεν είχαν καταφέρει να μπουν στην Τράπεζα Θεμάτων. Η πρώτη βάρδια ξεκίνησε πριν λίγο σε περισσότερα σχολεία, τη δεύτερη στα περισσότερα τους διώξανε. Και το πιο συγκλονιστικό είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει μια επιμονή, πολιτική επιμονή είναι των πραγμάτων, πολιτικό είναι το θέμα, να μην δίνουν οδηγία σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση και κατάσταση να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βάλουν οι ίδιοι θέματα και να ξεμπλοκαριστεί με μια οδηγία το θέμα. Μα υπάρχει ένα plan B λεγόμενο, έτσι. Βέβαια. Και ξέρετε κάτι, η αγωνία είναι μεγάλη, είναι και για τις πανελλήνιες. Εμείς και σαν γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί το λέγαμε ότι εκ των πραγμάτων το συναντάζουμε. Το επιτρέπει όμως, κυρία Βαλαβάνη, η νομοθεσία αυτό? Με μια οδηγία που μπορεί να δώσει το Υπουργείο. Ναι, έχει το επιτρέπει αυτό, δεν το ξέρω, σας ρωτάω. Αν το επιτρέπει δηλαδή η νομοθεσία, λέει αυτό τον τρόπο. Το Υπουργείο έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι αυτή τη στιγμή. Το βασικό και το κύριο είναι η ψυχολογία των μαθητών. Ειδικά τη τρίτη λύκη των μαθητών που καταλαβαίνετε. Ναι, εγώ λέω όμως ότι υπάρχει μια νομοθεσία βάσει τη οποία γίνονται οι προαγωγικές, απολυτήριες, επαναληπτικές κτλ. Που ορίζονται κάποια. Υπάρχει μες στην νομοθεσία σχέδιο Β. Εάν και εφόσον πέσουν αυτά κτλ., τότε θα μπορεί με οδηγία το Υπουργείο Παιδείας να κάνει αυτό. Γιατί υπάρχει. Να σας πω κάτι, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Με μια οδηγία μπορεί να το λύσει το Υπουργείο, έτσι ώστε να μην παρακολουθήσει τη διαδικασία. Και το βασικό και κύριο είναι η ψυχολογία των μαθητών. Αυτό δεν είναι το κύριο, το βασικό. Τώρα τα παιδιά είχαν μπει λοιπόν από τις 8 και 4, έτσι. Ναι, όταν είναι οριοθετημένες οι εξετάσεις, είναι οριοθετημένες για τις μέρες και τις ώρες που μπαίνουν. Άρα υπάρχει, ο νόμος προβλέπει κάτι άλλο. Αν είναι έτσι και πάλι παρακολουθείται ο νόμος αυτή τη στιγμή. Γιατί ο νόμος έλεγε ότι σήμερα θα δώσουν 2 μαθήματα βάσει της Τράπεζας Θεμάτων και δεν δίνουν. Θα δώσουν με άλλο πρόγραμμα διαφορετικά. Άρα και αυτό δεν είναι. Άρα μερικές φορές καταλαβαίνετε και το γράμμα του νόμου είναι αν είναι εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και των γονιών τους που έχουν την ίδια αγωνία, αλλά πολύ περισσότερο στους μαθητές παιδιά μας. Αυτό είναι το βασικό. Και φαίνεται για άλλη μια φορά ότι το Υπουργείο, ακόμα και αυτό το υπηρεσιακό που είπε της υπηρεσιακής κυβέρνησης, δεν νοιάζεται επί της ουσίας για την αγωνία, την ήρεμη διαδικασία, την ψυχολογία των μαθητών. Αυτό θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί, κυρία Βαλαβάνη, νωρίτερα. Θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί νωρίτερα. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση, ο υπουργός είναι στην ουσία η πρώτη μέρα, έτσι δεν είναι? Η πρώτη εργάσιμη που βρέθηκε στο γραφείο. Θα μου πεις τώρα, δεν έχει συνεργάτες, δεν έχει γενικό γραμματέα, να μπορέσει κάποιος να του πει τι πρέπει να κάνει. Θα έπρεπε. Να σας πω κάτι, εμείς διαφωνούμε με την Τράπεζα Θεμάτων έτσι κι αλλιώς. Θεωρούμε ότι είναι ένα σύστημα καθαρά με κύριο στόχο να εξοντώσει τους μαθητές. Αυτό είναι το βασικό και κύριο. Αλλά όπως και να έχει και έτσι όπως γίνεται, δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία προετοιμασία. Και σας λέω, και η προετοιμασία να μην υπάρχει, υπάρχει μια δεδομένη συνθήκη. Γιατί να μην δίνεται η δυνατότητα με μια απλή οδηγία εξετάσεις να γίνουν με θέματα που θα υποβάλουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Εδώ μας καταγγέλνουν εκπαιδευτικοί ότι ακόμα και τα θέματα που βγαίνουν από την κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων, όταν είναι ατελή, ξαναπροσπαθούν να βγάλουν άλλο θέμα για την κλήρωση και δεν τους επιτρέπει το σύστημα και λέει ότι η κλήρωση έγινε.
Μάλιστα. Εδώ να πούμε κάτι για την Τράπεζα Θεμάτων, ότι το κάθε σχολείο, δύο ώρες πριν, στις προαγωγικές, έτσι όχι στις πανελλήνιες, ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί εκεί πέρα τραβάνε κάποια θέματα, κληρώνουν κάποια θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων, έτσι. Έχετε δίκιο, σε 6,5 ώρα υπάρχει το πρόβλημα. Δεν είναι τα ίδια θέματα σε όλα τα σχολεία στις προαγωγικές, έτσι. Και στη... Η κλήρωση γίνεται, αλλά το θέμα είναι ότι το πρόβλημα υπάρχει. Όχι, εγώ συμφωνώ να πούμε στη βάση αυτή που λέτε για την Τράπεζα Θεμάτων. Εγώ διαφωνώ και εγώ μαζί σας είμαι, γιατί τώρα βάζουν κάποια θέματα στην Τράπεζα Θεμάτων που δεν ξέρω κιόλας πόσο στα σχολεία ή όλα τα σχολεία ακολουθούν την ίδια ύλη και πώς τέλος πάντων στο τέλος τα παιδιά αυτά τα θέματα ανταποκρίνονται στην ύλη των σχολείων. Στο επίπεδο και στο επίπεδο του κάθε μαθητή, στο επίπεδο της τάξης, να σας πω κάτι εκ των πραγμάτων, είναι προβληματικό από την αρχή. Όταν... Είναι προβληματικό όταν και ακόμα στην ίδια τάξη, στην τάξη δεν έχει έρθει εκπαιδευτικός μέχρι το Οκτώβριο-Νοέμβρη. Δεν είναι το ίδιο δηλαδή με μια άλλη τάξη που ο εκπαιδευτικός είναι από τις αρχές της σχολικής χρονιάς. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα έπρεπε να υπάρχει το σύστημα έτσι ώστε να είναι όλα στην εντέλεια, οπότε όλα τα σχολεία να ακολουθούν με όλους τους εκπαιδευτικούς το ίδιο πράγμα, ή από την άλλη να μπορούσε να φτιάχνει κάθε σχολείο την τράπεζα δικών του θεμάτων, ανάλογα με το πώς. Είναι και το με τους εκπαιδευτικούς. Δεν ξέρω, οι εκπαιδευτικοί ξέρουν ακριβώς το επίπεδο της κάθε τάξης που μπαίνουν μέσα. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Μπορεί να γίνει πολύ. Βέβαια, εδώ υπάρχει και η άλλη ένσταση που θα σου έλεγε ότι ναι, όμως από τη στιγμή που όλοι παίρνουν ένα πολιτήριο το οποίο τους δίνει μια πρόσβαση, θα πρέπει να είναι αντικειμενικά τα θέματα, δηλαδή για όλους το ίδιο. Γιατί αν πεις, ας πούμε, ότι με ένα σχολείο είναι σε χαμηλότερο επίπεδο κτλ. Και του βάζω πιο εύκολα θέματα, μετά εκεί που είναι πιο ψηλά το επίπεδο και είναι πιο δύσκολα τα θέματα, ενδεχομένως εκεί να υπάρχει μια αδικία. Να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, στο σύνολο της χώρας, το ζήτημα της εκπαίδευσης είναι άδικο από όποια πλευρά και να το πιάσεις. Είναι άδικο όταν ένας μαθητής της τρίτης λυκείου κάνει σε κοντέινερ, σε μια παγωμένη αίθουσα. Και διδάσκεται με 27 συμμαθητές του, 28 συμμαθητές του, τα ζητήματα και τα μαθήματα που είναι να εξεταστεί στις Πανελλήνιες. Και άλλο κάποιος που είναι με διαφορετικές συνθήκες. Άλλο μαθητής που ξεκινάει με το σύνολο των εκπαιδευτικών από το χτύπημα του κουδουνιού, δηλαδή να έχει όλες. Ναι, απλώς εδώ θα έπρεπε η πολιτεία να διασφαλίσει τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους για όλα τα παιδιά στα σχολεία. Και στο εκπαιδευτικό, αλλά και στο ζήτημα της σχολικής στέγης. Δεν υπάρχουν. Τα παιδιά μας δηλαδή δεν κάνουν μάθημα στα σχολεία με εκπαιδευτικό προσωπικό και με σχολεία που θα έπρεπε το 2023 να κάνουν. Και αυτό έχει άμεση ανταπόκριση και στην ψυχολογία τους και στην ψυχοσύνθεσή τους. Και να το πούμε ξεκάθαρο ότι το Λύκειο είναι τόσο λειτουργεί σαν εξεταστικό κέντρο που πραγματικά έχει εξοντώσει τα παιδιά μας μαθητές. Είναι εξοντωτικό. Είναι διαρκείς εξετάσεις και η Τράπεζα Θεμάτων ενισχύει αυτό το εξεταστικό κέντρο. Το Λύκειο δηλαδή να είναι ένα εξεταστικό κέντρο. Κυρία Βαραβάνη, με ακόμα περισσότερους ρυθμούς. Είμαστε ήδη στις 29 Μαΐου, βγαίνει ο Μάιος, 1η Ιουνίου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Με μια αγωνία βέβαια να πάνε όλα καλά και να μην υπάρχει το αντίστοιχο. Να καλή δύναμη στους μαθητές. Βέβαια. Να τους πούμε ότι δεν είναι ο πρώτος και τελευταίος αγώνας που θα δίνουν. Έχει ζωή πολλές δοκιμασίες, κυρία Βαλαβάνη. Έχει πάρα πολλές δοκιμασίες, είναι μεγάλη. Να το δώσουν με καλή ψυχολογία, με ηρεμία και ψυχραιμία. Και να πούμε ότι εμείς σαν γονείς και σαν ΑΣΓΜΕ θα διεκδικούμε καθημερινά το καλύτερο για τους μαθητές παιδιά μας. Μάλιστα. Έτσι πρέπει. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στα παιδιά. Κυρία Βαλαβάνη, και καλή δύναμη στους γονείς. Ναι, αυτό. Να μην είναι πειραματόζωα. Αυτό προτάσουμε πρώτο. Για άλλη μια φορά παρουσιάζεται και φαίνεται ότι λειτουργούν σαν πειραματόζωα τα παιδιά μας. Και αντιδράμε σε αυτό. Αντιδράμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε καλή πολύ, συνέχεια, κυρία Βαλαβάνη.